Ιλιονιερατευ μα πατερόσιε, Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφ' ημάς τους τεταδόρατα αυτά ευπρεπίσαντας και τους εξ αυτών να ευχηθώ εφ' μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ετωλίας και Ακασνανίας κυρίου κυρίου Κοσμά τις ευχές του, τις ευλογίες του. Σήμερα επιχειρούν να γκρεμίσουν και το τελευταίο χειρό που είναι οι σταθερές εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο. Οι απολύσεις δεκάδων, χιλιάδων εργαζομένων σε συνδυασμό με τις βίες συνταξιδοτήσεις θα εκτινάξουν την ανεργία που ήδη αγγίζει το 30% σε πρωτοφανή ύψη. Ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος καταραίει. Η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική πρόνοια, η τοπική αυτοδιοίκηση απαξιώνονται και ιδιωτικοποιούνται. Νέα καταιγίδα έρχεται με το νέο φορολογικό. Τα χαράτσια της αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και σε αγαθά που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες. Μοναδικός στόχος αυτών των πολιτικών είναι η σωτηρία των τραπεζιτών και των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου. Συνάδελφε, απέναντι σε αυτή την κατάσταση απαιτείται συντονισμένος αγώνας όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των επαγγελματιών, των εμπόρων, των αγροτών, όλου του λαού. Εμείς οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ είμαστε 1,5 μήνα στους δρόμους, στις απεργίες και στις καταλήψεις. Δεν δώσαμε στοιχεία στον κύριο Μανιτάκη. Υποχρεώσαμε και τη μεγάλη πλειοψηφία των δημάρχων να μην στείλουν τις λίστες. Στρωμένους σε ροδοπέταλα, αλλά με σκληρές ταξικές συγκρούσεις. Για να σταματήσει η κρίση και να ξαναγεννηθεί η ελπίδα, θέλει δουλειά, δουλειά πολύ. Θέλει αγώνες σε κάθε κοινωνικό χώρο, σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής. Θέλει όλες οι δυνάμεις που μπορούν να επιστρατευτούν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε σε έναν ριζικά καινούριο κόσμο. Σε έναν κόσμο αλληλεγγύης, σε έναν κόσμο δημοκρατίας, ισότητας και ελευθερίας. Η ευθύνη για την οικοδόμηση αυτού του νέου κόσμου είναι ευθύνη και του συνδικαλιστικού κινήματος. Δηλαδή και δική μας ευθύνη. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, όπως ανέφερα και πιο πάνω, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται 1,5 μήνα σε κινητοποιήσεις. Απεργίες, στάσεις εργασίας, καταλήψεις, συγκεντρώσεις και πορείες. Θέλουμε όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς δίπλα μας. Γιατί γνωρίζουμε ότι η διαθεσιμότητα είναι ο προθάλαμος χιλιάδων απολύσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση και την αρχή της διάλυσης των υπηρεσιών της. Γνωρίζουμε ότι η συγκυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τους μισούς συναδέλφους ότι δεν τους αφορά και την ίδια στιγμή απευθύνεται στην κοινωνία ότι επιτέλους θα τιμωρηθούν τα ροσφέδια προκειμένου να ενεργοποιήσει το κοινωνικό αυτοματισμό και την ανθρωποφογία και να διασπάσει τις αλλαγές στο ενωτικό μας αγωνιστικό μας μέτωπο. Γνωρίζουμε ότι με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τις απειλές ότι θα τηθούν όλοι οι ΔΕΕ διοικητικού αορίστου χρόνου σε διαθεσιμότητα. Η συγκυβέρνηση επιχειρεί να τρομοκρατήσει και να κάψει το αγωνιστικό φρόνημα και την αντίδραση των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για χαμένο κόπο. Γνωρίζουμε ότι η διαθεσιμότητα απολύσεις αφορά στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και μόνο με την αντίδραση και συντονισμένη δράση όλων μας θα είναι νικηφόρος ο αγώνας μας. Κύριε Πρόεδρε του Σωματείου των Εργαζομένων στο Δήμο μας, κύριε Πρόεδρε του Γεωργικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού μας Συμβουλίου, συνάδελφοι Δημοτική Συμβουλή, κύριε Πρόεδρε Δήμαρχε Γιώργο Πρεβεζάνο, αγαπητοί συνεργάτες, εργαζόμενοι στο Δήμο, τουλάχιστον εσείς που σήμερα παρευρίσκεστε σε αυτήν εδώ την εκδήλωση, γιατί δυστυχώς με μια πολύ απλή ματιά είναι ολοφάνερο ότι απουσιάζουν πάρα πολύ. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό, γιατί δεν είναι προάγγελος
θετικής αντιμετώπισης το 2013 η απουσία των εργαζομένων του Δήμου από δικές τους εκδηλώσεις και η οποία δυστυχώς δεν καταγράφεται μόνο σήμερα σε αυτή την αίθουσα, έχει καταγραφεί και στο πρόσφατο παρελθόν και μάλιστα σε εκδηλώσεις που αφορούσαν τα άμεσα δικαιώματά τους, την ύπαρξή τους, το μεροκάματό τους. Και λέω δεν είναι θετικός προάγγελος, γιατί φαίνεται πως δεν έχει συνειδητοποιηθεί ότι η χρονιά στην οποία μπαίνουμε έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από τις δύο που περάσαμε. Θα έλεγα δε αφάνταστα βαθύτερο βαθμό δυσκολίας. Γιατί τώρα μπαίνουμε στην καρδιά της εφαρμοζόμενης πολιτικής και στο περίφημο κομμάτι των περιβόητων αναδιαρθρώσεων. Αναδιαρθρώσεις που πρώτα και πάνω απ' όλα θα επιχειρήσουν να αλλάξουν ριζικά, ποσοτικά και ποιοτικά την ύπαρξη και λειτουργία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άρα και των ΟΤΑ. Για να σας το πω με έναν απλό λόγο, αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το Δήμο και συνολικά την αυτοδιοίκηση με ένα κοινωνικό, ανθρώπινο και αναπτυξιακό στίγμα και με την πλειοψηφία, αν όχι όλων, καθολικά των εργαζομένων στις θέσεις τους, αγαπητοί συνεργάτες, θα πρέπει φέτος να ματώσουν. Και όσο δεν συνειδητοποιείτε τι σημαίνει το να ματώσουμε, τόσο κινδυνεύουμε να πέσουμε αμαχητοί. Δεν κινδυνολογώ, είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Όμως η αισιοδοξία οφείλει και πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Γιατί διαφορετικά, αν δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα, είσαι χαζοχαρούμενος. Τα πραγματικά δεδομένα τα έχουμε μπροστά μας. Έχουν ψηφιστεί οι νόμοι και το τρίτο μνημόνιο. Σωριδών έρχονται στη Βουλή ως φωτοβολίδες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς καν ψήφιση από κανέναν και με γνώση από ελάχιστους. Ο προϋπολογισμός είναι δεδομένος, όπως δεδομένη είναι και η συναπόφαση Τρόικας και κυβέρνησης για 25.000 απολύσεις παύλα διαθεσιμότητες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα το 2013. Όλα αυτά είναι δεδομένα, όπως δεδομένο είναι ότι με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με την περιβόητη επιτροπή καταργείται επί της ουσίας η όποια αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκείνο που δεν είναι δεδομένο και φαίνεται κάθε ώρα και κάθε στιγμή είναι η ανάγνωση και η συνειδητοποίηση από όλους μας του βάθους του προβλήματος και των ζητημάτων των νέων που θα προκύψουν αυτή τη χρονιά. Γιατί αυτή τη χρονιά θα ελεγχόμαστε μήνα-μήνα. Γιατί αυτή τη χρονιά μήνα-μήνα θα έρχονται και θα μας λένε για δικά τους λάθη και παραλήψεις, για δικές τους ελλείψεις, για δική τους απουσία πόρων, ή κόψτε, ή φορολογήστε, ή απολύστε. Και εκεί δεν θα υπάρξει ουσιαστική φωνή που να αλλάζει το τοπίο, αν αυτή η φωνή είναι απλά η φωνή
του Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων του και μόνον, ή μερίδας εργαζομένων που συνειδητοποιεί το πρόβλημα και παίρνει μια άλλη πορεία τα πράγματα. Όσο δεν έχουμε σύμμαχό μας την ίδια την κοινωνία, όσο η ίδια η κοινωνία δεν μας γυρίζει την πλάτη, όσο θα συνεχίσει να λέει «καθαρίστε τους, βολεμένοι είναι», τότε σκάβουμε το λάκκο μας. Εμείς ως αιρετοί που βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση με την ψήφο του λαού και εσείς ως εργαζόμενοι που σήμερα έχετε μεροκάματο, που έχετε σχεδιάσει τη ζωή σας και τις οικογένειές σας και αύριο κινδυνεύετε να βρεθείτε στον δρόμο. Όμως, για να έχουμε την κοινωνία μαζί μας, πρέπει εμείς πρώτα και πάνω απ' όλα, εμείς ως αιρετοί καταρχάς, και χαίρομαι που είναι εδώ σήμερα και είναι ένα μήνυμα και για εσάς τους εργαζόμενους, το 60% περίπου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, μακάρι να ήταν και το 60% των εργαζομένων εδώ μέσα, λέω, πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα εμείς ως αιρετοί και εσείς ως εργαζόμενοι. Εμείς ως αιρετοί ότι έχουμε αποβάλει τις κακές συνήθειες του παρελθόντος. Κακές συνήθειες που τις ξέρετε όλοι. Τις είχαν ή τις είχαμε άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Πρέπει να αποβάλουμε ως αιρετοί της αυτοδιοίκησης την εικόνα που λέει είμαστε απλά ένα ακόμα λιθαράκι κατ' εικόνα και ομοίωση ενός απαξιωμένου πολιτικού συστήματος. Το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού. Δεύτερο κομμάτι της Εκκλησίας. Και το τρίτο κομμάτι είναι για το σεβασμιότατο. Το τέταρτο κομμάτι είναι για τον εκπρόσωπο του Σεβασμιότατο.